Καλησπέρα Νίκη, και αυτός ο ανταγωνισμός μοιάζει όλο και περισσότερο με έναν ακήρυχτο ψυχρό πόλεμο των εμβολίων. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται πως κάνει πίσω, τουλάχιστον ως προς τις αρχικές σπασμωδικές αντιδράσεις για κυρώσεις κατά της Ουγγαρίας, καθώς αναγνωρίζει πλέον το δικαίωμα της Βουδαπέστης να εγκρίνει και να χρησιμοποιήσει το ρωσικό εμβόλιο στο έδαφος της, μέσω ειδικής διαδικασίας όπως λέγεται λόγω της έκτακτης κατάστασης, αλλά δεν θα μπορεί αυτομάτως το εμβόλιο από την Ουγγαρία να κυκλοφορήσει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγκριση του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία στην περίπτωση αυτή θα φέρει μόνη της την ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Ναι. Πάντως, οι Ούγγροι δεν φαίνεται να ανησυχούν και πολύ, μάλλον είναι θετικές οι εντυπώσεις τους. Γι' αυτό και η αναμενόμενη Ουγγρική αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα στη Μόσχα για να συζητήσει περαιτέρω τις παραγγελίες και το ενδεχόμενο συμπαραγωγής. Το Sputnik ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι κλινικές δοκιμές και στην Ινδία, η δεύτερη και η τρίτη φάση ταυτόχρονα, σε διαφορετικό κοινό εθελοντών. Mm-hmm. Οι πρώτες δόσεις του ρωσικού εμβολίου θα φτάσουν και στη γειτονιά μας, στην Σερβία. Υπάρχουν πολλά και διάφορα που συζητώνται στο ρωσικό τύπο και στα μέσα ενημέρωσης για τα εμβόλια και τα προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν από το γεγονός ότι δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς. Πάντως, να καθισκάσουμε τουλάχιστον τους συνωμοσιολόγους. Mm. Ένας πολύ γνωστός καθηγητής από την Ιατρική Ακαδημία της Μόσχας διαβεβαίωσε ότι ακόμη δεν υπάρχει οποιαδήποτε τεχνολογία που θα μπορούσε μαζί με το εμβόλιο να εισάγει και το μικροτσίπ. Είναι η πιο γνωστή ίσως συνωμοσιολογική ιστορία από την Ιατρική. Λοιπόν, ναι, είναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά οι συνωμοσιολόγοι.